Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας γονείς και πολύ αγαπημένα μας παιδιά, καλησπέρα σας. Απόψε μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να παρακολουθήσουμε μία όμορφη θεατρική παράσταση από τα παιδιά του Θεατρικού Εργαστηρίου του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού που ονομάζεται «Ο Μορμόλης». «Ο Μορμόλης» είναι έργο του Ράινερ Χάλφελντ και πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική σκηνή το 1973 από την Ξένια Καρογιονοπούλου. Από τότε δεν έπαψε να γοητεύει τα παιδιά και όσους αισθάνονται παιδιά. Είναι ένα εκλεκτό κείμενο, ένα ύμνο στον άνθρωπο, έτσι όπως είναι, όχι όπως πρέπει να είναι. Ποιος είναι όμως αυτός ο Μορμόλης? Ο Ρίκη και η Μάντα περνούν τις διακοπές τους στο θείο και στη θεία τους. Εκεί βρίσκουν ένα παλιό κουτί και το βαφτίζουν Μορμόλη. Αυτός είναι ο καινούριος τους φίλος, ο μυστικός τους σύμμαχος. Ο Μορμόλης λέει στους μεγάλους όλες τις αλήθειες που θέλουν, αλλά δεν τολμούν να πούν οι μικροί. Και οι μεγάλοι φυσικά αναστατώνονται. Τι γίνεται στη συνέχεια με τον Μορμόλη θα το μάθετε απόψε μαζί μας. Τα παιδιά της ομάδας μας που τόσο αγάπησαν τον Μορμόλη δούλεψαν από τα Χριστούγεννα και μετά με πολύ κέφι και ενδιαφέρον για να βγει η παράσταση αυτή απόψε. Τα παιδιά που συμμετέχουν με σειρά εμφάνιση είναι Ευαγγελία Τσιάτλου, Ευαγγελία Τσιαβανή, Γιάννης Αλεξάνδρου, Σοφία Ραμπατζή, Ξένια Μαχά, Νάνση Καρύδη, Χρήστος Γιαννούχος, Βανέσα Κοντούρη, Δήμητρο Καλομύρη, Βασιλική Μαρδάκη, Χριστίνα Ραμπατζή, Θεοδόρα Καραλή, Μαρίνια Ξίδη, Ιάκωβος Καλατζής, Μέρη Κρικελά, Γεωργία Βαλαμοτοπούλου και Ηλέκτρα Παπανάτσου. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που είστε απόψε μαζί μας. Καλή διασκέδαση. Την έφερα από εδώ, την έφερα από εκεί, η Βασιλοπούλα, το βιολίτι!
και μεγάλη μάγισσα του πρόσπιτου της δίνει μια από τον ειδικό παιχνίδι της, την ξέρω. Την ξέρανε και την έκανε ξεραμένη βασιλοπούλα. Θέλετε να μάθετε τι έγινε παρακάτω? Όχι! Ποιος είπε όχι? Α, είπα και. Συνεχίζω. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Στην ξεραμένη βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έχουν επιτέλους πανευτυχείς. Ηρεμήσανε οι άνθρωποι. Αυτό το βρωμό που δεν βγάλει επιτέλους στον σκασμό και να πήγαν ρολόι. Συμφωνώ. Τι πράγμα? Αυτά είναι σαχλαμάρες. Ορίστε. Δεν το θέλω το παραδείγμα. Δεν μας αρέσει. Δεν σας αρέσει? Όχι. Άκουσον, άκουσον. Και γιατί παρακαλώ? Γιατί είναι χαζό και σαχλό. Έχω παρεθεί να ακούω χαζά και σαχλά παλαμύθια. Αλλά ζούτε, είναι το πιο χαζό και σαχλό που άκουσα ποτέ μου. Γιατί μας περάσετε δηλαδή? Επειδή είμαστε παιδιά, θα μας παίζετε ότι χαζομάρες στις κατέχνες. Συγγνώμη για τα παιδιά, αλλά το παραμύθι μας είναι έξοχο. Είναι ποιητικό, ρομαντικό, αλλά και διδακτικό. Λαϊκίες είναι. Θα βγάλω φωτιές από τα ρουθούνια μου και θα σε κάψω, παλιόπαιδο. Κολογίτσια, σιγά με κάψω. Σιωπή είναι δε στα το πλάσμα. Καλά λέει, αυτά είναι για τα κορόιδα. Καθίστε από τα παιδιά να συζητήσουμε το πράγμα. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Βγάλετε τα έξω να συνεχίσουμε το παραμύθι μας. Ξέρω από εδώ. Αγαπάτε στα με τα παιδιά. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε γιατί σας αρέσει το παραμύθι μας, γιατί από όλα έτσι. Έχει και κακό βασιλιά, και βασιλιάς και δράκους και μάγισσες. Τι άλλο θέλετε? Αυτά τα παρεθήκαμε. Θέλουμε να μας παίξετε ένα έργο, χωρίς βασιλιάδες και μάγισσες. Ένα έργο που να έχει μόνο παιδιά, σαν και εμάς. Σαν τα παιδιά εδώ. Ναι, και με μεγάλους, σαν αυτούς που ξέρουμε, κανονικούς. Σαν όλους αυτούς εδώ. Ναι, σαν τους γονείς μας. Σαν το θείο μου και τη δασκάλα μου. Να μιλάει για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια σαν τα δικά μας. Όχι σαν μαγεμένα παλάτια με μεγάλες μέγιστες και δράκους. Καταλάβατε. Συμφωνείτε? Ναι. Καταλάβαμε, αλλά εμείς εδώ αρχίσαμε να τους παίξουμε την ξεραμένη βασιλοπούλα. Τέτοιο παραμύθι που λέτε δεν ξέρουμε. Δεν πειράζει, ξέρουμε εμείς. Τι λέτε παιδιά, ποιο παραμύθι θέλετε, αυτή τη βλακεία ή το δικό μας? Το δικό σας. Λοιπόν, αυτό δεν μου είχε ξανατύχει ποτέ. Ακούτε τι σας λέω? Ποτέ. Είναι μεγάλη προσβολή. Εγώ δεν παίζω μαζί σας. Φεύγω. Στο καλό και χαιρετίσματα. Να ξανάρθει να αυτοί το φωτίζει. Λοιπόν, ας πηγαίνουμε καιρό, ας ετοιμαστούμε. Εγώ παίζω. Κι εγώ παίζω. Κι εγώ παίζω. Αλήθεια, πώς θέλω το παραμύθι σας? Ο Μορμόλης. Γρήγορα τα αλλάξτε και να ξεκινήσουμε. Όλα είναι έτοιμα, μπορούμε να αρχίσουμε. Για μια στιγμή, εσένα πώς σε λένε? Βανέσα. Το ξέρω, στο έργο πώς θα σε λένε? Α, δεν ξέρω. Ωραία, τότε εγώ θα σε λέω Μανταρίνη. Μανταρίνη, και εγώ θα σε λέω Φυρί. Όχι, όχι, δεν θα σε λέω Μανταρίνη γιατί είναι μεγάλο. Θα σε λέω Μάτο. Και εγώ θα σε λέω Ρίκη. Ήρθα, θέλω να παίξω κι εγώ μαζί σας. Δεν στο πω εγώ πως θα ξανάρθει αυτός. Θα παίξω κι εγώ μαζί σας, αλλά με μία συμφωνία. Ποια? Θα παίξω εγώ το Μορμόλι. Το Μορμόλι? Εσύ το Μορμόλι. Ναι. Α, θα γίνεται. Ο Μορμόλις είναι φίλος των παιδιών. Τα αγαπά. Εσύ τα αγαπάς? Όχι. Ο Μορμόλις παίζει με τα παιδιά. Εσύ παίζει με τα παιδιά? Όχι. Εδώ το βλέπεις λοιπόν που δεν μπορείς να παίξεις το Μορμόλι. Εδώ τι να παίξω? Το Κρινιάρι. Γιατί είναι τον κύριο Κουρίνια. Και τι να σε προφέρει? Α, είναι ένας κύριος που δεν μπορεί να μας προφέρει. Ποιος δεν μπορεί να προφέρει? Εμάς. Ποιος εμάς, δηλαδή, ούτε και εμένα. Όταν λέω εμάς, δεν εννοώ εμάς, αλλά εμάς. Α, γιατί δεν μπορέσει να μου λέει να μου φέρει κάποιος, αλλά εσάς γιατί θα σας προφέρει? Γιατί έχουμε διακοπές και τις περνάμε στο θείο για τις θείες μας στο πέλη. Μένουμε δίπλα από σένα, από Κουρίνια δηλαδή, και κάνουμε όλη τη μέρα φασαρία. Θέλεις όλα τα μεσκητικά σου να μας δώσεις μερικές στο πισινό? Καλή ιδέα να σας δώσω μερικές στο πισινό. Άντε, καταφέρεις. Εντάξει, θα τον παίξω τον Κουρίνια. Άντε, είμαστε έτοιμοι. Ένα συνήθι. Δεν μου πει το Μορμόνι, ποιος το παίξει? Αλήθεια, ποιος θα παίξει το Μορμόνι? Αυτό το κουτί! Το κουτί θα παίξει το Μορμόλι. Ποιο κουτί? Εγώ δεν βλέπω κανένα κουτί. Εγώ βλέπω μόνο το Μορμόλι. Κατάλαβες, κύριε Κουτίνια. Καλά, βλακίες.
Ε, πρόσεχε! Πότε πάτε να γκώνει! Ποιος? Ο Μορμόλης! Ο Μορμόλης, άκου βλακίες! Το Μορμόλης, το Μορμόλης πρωταγωνιστής! Ε, κύριε Κουρίνια, ο Μορμόλης λέει πώς να γκρινιάζετε! Ο Μορμόλης είναι επίσης το ωραίο μας έργο μόλις άρχισε! Ο Μορμόλης, άκου βλακίες! Ε, πού είστε! Καλησπέρα σας, κύριε Κουρίνια! Μορμόλης! Καλησπέρα σας! Μορμόλης! Είπατε τίποτα! Μορμόλης! Μήπως έχετε πει εδώ! Μορμόλης! Τι λέει αυτό! Λέει συνέχεια Μορμόλης! Όχι, όχι, όχι! Μορμόλης το λέει! Μορμόλης! Μα τι λέτε! Τα παιδιά! Δηλαδή είναι ο Μορμόλης! Κοιτάξτε, με παίρνω το μαλλιό μου! Τα παιδιά! Ανιψιά μας και νησιά μας! Πού δεν κρυφτήκαμε! Νίκη! Μάτα! Καλησπέρα, θεία πολύ ξένη! Καλησπέρα, θεία και σύντε! Ήρθατε, επιτέλους! Και τώρα γρήγορα να πήρετε τα χέρια σας και να μην πλατσουράτε με τα νερά και να μην κάνετε φασαρίες στο πάνω. Γιατί θα έρθει ο κύριος Μπουρίνιας και θα μας βρίσει πάλι. Ο Μορμόλης λέει ότι ο κύριος Μπουρίνιας είναι στις πλάκες και ο φιλιάς. Αυτό είναι αυτόπια! Τα καλά παιδιά δεν λένε τέτοια λόγια. Δεν θέλω να τα ξαναπώ από το στόμα σας. Μα δεν κάνετε μίσο, ο Μορμόλης το λέει. Αυτό το όνομα δεν είπε ο κύριος Μορμόλης, τι αστείο όνομα. Νίκη! Ε, Μαρία, άσε! Άκου, άκου τι γίνεται! Ε, παιδιά, ησυχία! Αχ, Παναγιά μου, δεν προφτάσαμε. Άσε, θα το κανονίσω εγώ. Τα παιδιά κάνανε πάλι φασαρία. Το ξέρω, κύριε Μπουρίνια. Δυστυχώς. Λυπάμαι πολύ. Και εμείς υποφέρουμε, ξέρετε. Εγώ ένα μονάχα σας λέω. Μερικές στο πισινό. Αν δεν μπορείτε εσείς, αφήστε τα μικρά σε μένα. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Μπουρίνιας. Σας παρακαλώ να είστε σοβαροί. Να μην φωνάζετε. Να μην τραγουδάτε. Να μην παίζετε. Μπορούμε άρα για να αναπνέουμε. Αλλιώς. 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 Μια λύση υπάρχει. Μερικές στο πισινό. Κρινιάρης. Ο χειροξεκούτης. Θα το πούμε στο Μορμόλη. Α, μάλιστα, ναι. Δεν θέλετε, παιδιά μου, να δείξετε στο θείο σας αυτό το Μορμόλη. Ναι, κι εγώ πολύ θα ήθελα να το γνωρίσω. Α, δεν ξέρω. Μπορεί να πήγε περίπατο. Μπορεί να έρθει και ταξίδι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτός ο Μορμόλης. Ο Μορμόλης, η Μορμόλης, κι εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης, η Μορμόλης, κι εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης ό,τι κάνει, θα τα κάνει μια χαρά. Κι άμα δώσουν τη μεγάλη, μη δε δίνουν, μη δε δίνουμε παρά. Ο Μορμόλης έχει κέφι, όταν όλοι δεν γελούν και κράτη μεγαλοτεύει, να χορεύουν, να χορεύουν, να γελούν. Αν πατήσετε τον καλό, ο Μορμόλης σας δαγκώνει, αν δεν δώσετε γυαλό, ο Μορμόλης σε σπαθώνει. Κάθε φωνάκλα στα σκάσει κι ο Γκρινιάρης στα σοπάζει κι όποιος κλαίει και κολλά, ο Μορμόλης τον τσιβά. Στη θεία και στο θείο, γράμμα πρόβοστηρίο. Πες στο θείο, πες στη θεία να χαρείς. Ο Μορμόλης, η Μορμόλης, κι εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης, η Μορμόλης, κι εμείς είμαστε εμείς. Ο Μορμόλης είναι αρκετά αυτάδης. Α, όχι, θα είναι πολύ λογικός. Ενδιαφέρον. Πρέπει να μας το δείξετε οπωσδήποτε να επιστρέψει. Όμως τώρα πρόσεχε, ύπνο. Ο Μορμόλης λέει, άμα δεν στάξεις, δεν είναι ανάγκη να πας για ύπνο. Εδώ δεν του πέφτει καθόλου ο λόγος του Μορμόλη. Εδώ είναι το σπίτι μου και γίνεται αυτό που λέω εγώ. Να τα ξεχάσει λοιπόν αυτά που ξέρει ο κύριος Μορμόλης να του πείτε. Μα εδώ είμαστε στις διακοπές και έχουμε επίσκεψεις. Και ο Μορμόλης λέει... Αρκετά πια με αυτό το Μορμόλη! Αγισίλε, ας τώρα εκεί να μιλήσει. Τι λέει πουλάκι μου ο Μορμόλης. Ο Μορμόλης λέει, όταν έχουμε διακοπές και κάνουμε επίσκεψη, μπορούμε να πηγαίνουμε για ύπνο όταν θέλουμε και όχι όταν πρέπει. Να πηγαίνεις για ύπνο άμα δεν είσαι, είναι πλακία! Μάτα!
Λέει ο Μορμόλης. Κάποια μέρα θα τα πούμε με αυτόν τον κύριο. Με ποιον? Με τον Μορμόλη. Τι το αστείο βρίσκεται. Λοιπόν, τέρμα τα παιδιαρίσματα. Στα κρεβάτια σας. Καλά. Αλλά αν το μάθει ο Μορμόλης... Τέλος είπα. Δεν θέλω να ξανακούσω για Μορμόλη. Έξω. Μία κι εσύ, λέει, μη φωνάζεις. Μην ξεχνάς τον κύριο Κουρίνια. Λάβος πάλι. Πάλι φασαρίο ξανά. Σας είπα, δεν σας είπα. Μερικές στο πισινό. Καλά, αλλά αυτή τη φορά ήμουν εγώ. Εσείς. Μα συγχωρείτε, κύριε Μπουρίνια. Ο άντρας μου δεν το άντεχε πια. Είναι και αυτός ο Μορμόλης. Α, ναι, ναι. Τα παιδιά και ο Μορμόλης. Δεν είναι περίεργο. Δεν είναι περίεργο που γίνεται τόση φασαρία. Πού κρύβει. Φαίνεται πως πήγε ταξίδι. Ταξίδι. Ας γελάσω. Για πέστε μου, εσείς το γνωρίζετε τον Μορμόλη. Αν το γνωρίζω και πολύ καλά, μάλιστα, κυρία μου. Όμως δεν το γνωρίζετε. Και τι σούρι άνθρωπος είναι. Μα δεν είναι άνθρωπος. Ένα κουτί είναι. Άκου άνθρωπος. Ένα κουτί. Ναι, ένα κουτί. Ένα κουτό τετράγωνο κουτί και τίποτα παραπάνω. Θα έπρεπε να υποχρεύω στα παιδιά να παίζουν αυτό το κουτί. Ποιος άλλος να
Άντε λοιπόν, κουνήσουτε. Όχι, καλύτερα να μην ανοίξουμε. Μπορεί να είναι το τηλέφωνο. Εμπρός. Καλό. Ομιλείτε παρακαλώ. Μην είσαι ανόητος. Ξέρεις καλά πως την πόρτα. Θα πάω μόνη μου. Πολύ ξένη. Ορίστε. Μα τι θα του πούμε. Θα το κανονίσω εγώ. Είστε από... Από την τηλεόραση μας τηλεφωνήσατε. Πού είναι το κουμπί. Έφυγε, ταξίδι. Μην τον ακούτε αυτόν. Λοιπόν, ακούστε. Ο ανιψιός μας και η νηψιά μας έχουν διακοπές και τους περνάνε εδώ, κοντά μας. Και ο Μορμόλης... Πώς είπατε? Τίποτα καλέ, αστείο λέει ο άλλος. Τα παιδιά που λέτε, τα νύχια μας που σας έλεγα, είδαν μια εκπομπή. Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Πού είναι το κουμπί. Φαίνεται πως πήγε περίπατο. Α. Ενώ δεν θέλουμε, και όταν επιτέλους μας παίρνει ύπνος, έρχεται αυτός εδώ και τσαχουλεύει στη μούρη μου με ένα καλό. Μα εγώ δεν ήρθα γι' αυτό, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Ήρθα μόνο για την τηλεόραση, να τη φτιάξω. Δεν μπορώ να με ενοχλώ, να το κοιμάμαι. Μάλιστα. Σταματήστε πια. Ο κύριος είναι από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντή. Τώρα αγαπητά μου παιδιά θα κάνω και εγώ κάτι για σας. Είμαι η Κίτσα, η Κοτοπουκίτσα. Το βλέπετε, εδώ δεν υπάρχει κανένας Μαρμούλης. Μορμόλης! Μορμόλης, θες το Μορμόλης. Βέβαια, μπορείς να φανταστείς το Μορμόλη στην τηλεόραση. Απάντα και το δέχεται. Μαχτές, ο κύριος Μπουρίνιας μας είπε ότι πρόκειται για ένα κουτί. Εκεί εμείς σκεφτήκαμε ότι ήταν από την τηλεόραση. Συγγνώμη, η τηλεόρασή σας πού είναι? Δεν έχουμε. Τι δεν έχετε? Το σκέρα. Τηλεόραση δεν έχουμε, αγαπητέ μου κύριε, για τηλεόραση δεν ρωτήσατε. Δηλαδή, τι μου κοβάλλεστε τα τζάμπα και σπατάνε τον πολυτιμό μου χρόνο, ε! Άκου φίλε μου, δεν έχουν τηλεόραση! Πού ακούστηκε αυτό, υπάρχει μέρος χωρίς τηλεόραση! Ένα εδώ που δεν έχουμε. Δυστυχώς. Έτσι κι αλλιώς, όλα τα ωραία τα παίζουν αργά το βράδυ. Ναι, τότε που ο παπάς μας θέλει στα κρεβάτια για ύπνο. Και οι εκπομπές για τα παιδιά είναι όλος ο κανάλι. Α, δεν έχετε δίκιο. Η τηλεόραση είναι το ωραίότερο πράγμα στον κόσμο. Ε, τότε θα πάρουμε κι εμείς τηλεόραση, Κυσίλα. Ναι, πάρετε όμως, να μην ξανατηλεφωνήσετε εμένα. Ακούτε, εγώ φεύγω. Μα τι έγινε, τα καλά. Ποιος τα παλιόπαιδα, φράσου. Δεν θα έχουμε κουβαλίτσα τζάμπα. Μου κάνετε και τέτοια ποχάρα. Και τα παιδιά, να ξέρετε, δεν καθόλου στα καλά τους. Πώς φανάζει, πρέπει να γιατρό. Βάσει και πρέπει να τα πάμε σήμερα. Ο Μορμόλης όμως... Ο Μορμόλης λέει... Δεν μας χρειάζεται γιατρός. Ακόμα εδώ είστε. Γρήγορα στο κρεβάτι. Θα εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ απλό.
Σίγουρα θα έχετε κι εσείς ένα αρκουδάκι ή μια κούκλη κάτι παρόμοιο, έτσι. Και φαντάζεστε πως είναι ζωντανό και μιλάτε μαζί του και ακούτε τι σας λέει. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς με το Μαρμόλι. Όμως εμείς εδώ στις διακοπές δεν έχουμε κούκλη αρκουδάκι, αλλά και εμένα ακούγεται πάλι αστείο και μερικές φορές πολύ πιο αστείο. Οι μεγάλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Και επειδή δεν καταλαβαίνουν το Μαρμόλι, νομίζουν ότι είναι μυστήριο. Θέλει να μας το πας. Όμως δεν θα το καταφέρω αυτό. Δεν τόσο καλά στο Μαρμόλι. Αλήθεια, Μάτα, δεν μου λες. Γιατί το βγάλαμε το Μαρμόλι. Μπορούσαμε να πάρουμε έναν τη Κώστα. Κώστα. Ή Πέτρο. Πέτρο. Ή Κουμπουροκούμπουρο. Κουμπουροκούμπουρο. Κουμπουροκούμπουρο θα μπορούσαμε, αλλά... Δεν είναι καλά. Ο Μαρμόλης είναι το καλύτερο. Σωστά. Πολύ ωραίο όνομα. Μαρμόλης. Καλημέρα, παιδάκια. Κοιμηθήκατε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Για να δούμε πώς είμαστε σήμερα. Τι θέλει αυτός εδώ. Η θεία σας είπε ότι είστε άρρωστα. Α, όχι. Δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο. Είπα ότι ίσως να είναι λιγάκι άρρωστα. Λιγουλάκι, τόσο δά. Θα το δούμε αμέσως. Ε, πρόσεχε. Είναι ο Μαρμόλης μας. Α, αυτό το κουτί είναι ο Μαρμόλης. Ποιο κουτί. Εγώ δεν βλέπω κανένα κουτί. Εγώ βλέπω μόνο το Μαρμόλη. Τι ο Μαρμόλης λέτε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Μαρμόλης. Τι ο Μαρμόλης. Δεν επιτρέπει να τον πατέρα καθένα ούτε και βέβαια να κάθονται πάνω του. Είναι από τα καγκόνια. Α, μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω. Για κάνε α. Α. Κάνε και εσύ α. Α. Κάνε και εσύ Μαρμόλια. Α. Κάντε και εσείς παιδιά. Α. Άντε, γεια σας παιδιά, γεια σου Μαρμόλη. Όλα καλά, μια χαρά. Παιδιά, μπορείτε να πάτε να παίξετε. Λοιπόν, γιατρέ, τι λέτε. Τι έχουν τα παιδιά. Τα είδα να φεύγουν για να παίξουν. Θράσος. Τι πράγμα. Θράσος, κύριε Χαζοπέτρο. Έχουν παραπάνω θράσο όπως χρειάζεται. Γεια σας. Θράσος. Το είπα εγώ αμέσως. Ναι, αλλά το θράσος δεν είναι αρρώστια. Ωραία, καμιά φορά λέω καλύτερα να τα μάθα, αλλά κάθονται ανήσυχα. Μα καλά δεν τρέπεσαι να λες έτσι για τα δίψη σου. Γιατί. Και ο κύριος Μπουρίνιας είπε ότι θα ήταν καλύτερα τα κρεβατωμένα, αλλά να μην βγάζανε άχρηνα. Καλά, και ο κύριος Μπουρίνιας δεν λέει. Αγιστήρα, ε. Σιωπή. Ο Μαρμόλης. Γρήγορα να το πάρουμε, να το κάνουμε κομματάκια. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Μη! Μπορεί να έχει κάποια βόμβα μέσα. Λες. Μην είσαι ανόητη, πολύ ξένη. Αφού πρόκειται για ένα σκέτο κουτί. Αλλά πάλι, μπορεί να έχει κανένα ζώο μέσα. Ίσως κανένα φαρμακεροφίδι. Αμάνα κι εσύ, λέ. Πού να το βρούνε τα παιδιά το φαρμακεροφίδι. Δίκιο έχει. Δεν είναι έφερε ένα παλιό. Θα το καταστρέψουν. Ρίκη, πάρε το μάτρο. Γρήγορα, πολύ ξένη, κρύψου στα παιδιά. Δεν πρέπει να καταλάβουν τίποτα τα παιδιά. Πότε πειράσα το Μαρμόλι! Πρέπει να το πάρουμε από πέρσι να μας το κλέψουν! Ε, πού να το πάμε! Πού να το πάμε! Δεν θα το πάμε πουθενά! Θα τον έχουμε συνεχώς δίπλα μας! Θα τον έχουμε συνεχώς μαζί μας! Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο! Καταλαβαίνω καλύτερα. Όχι, είπατε όχι.
Μέσα δεν έχω καμία συζήτηση. Είναι φοβερό, είναι φιχτό. Ένα που μου να φωνάξω την αστυνομία. Ναι, θα τη φωνάξω. Θεία, τι λέει, αυτό είναι μεγαλύτερη φλακιά από μερικά σου μισθό. Καθόλου μικρέ, μα αυτό είναι πολύ σωστό. Θα ανοίξουμε τώρα ιστορίες με την αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν. Αυτός ο Βουργής το παράκανε. Έτσι, ε. Αν κάποιος έχει παρακάνει εδώ μέσα, είναι αυτά τα δυο παιδιά και εκείνος ο Μορμόλης. Αγισίλε, περίμενε, Αγισίλε, άκουσέ με. Όχι, και στις πόλεις υπάρχουν. Όμως εκεί ξαπλώνουν κάτι μεγάλοι και γιάζονται. Να έτσι. Η κήπη είναι για τα παιδιά. Εγώ το ξέρω. Αλλά για πες το αυτός μεγάλος με τους μεγάλους κήπους, για πήγαινε σε έναν κυρώτα. Μπορώ να παίξω τον κήπο σου. Γεια σας κύριε, μπορώ να παίξω στον κήπο σας. Να παίξω στον κήπο μου, να παίξω στον κήπο μου. Ω, δεν είσαι με τα καλά σου. Και απόλεμε τον όσο να έκαναν όλοι το ίδιο. Αχ, ναι. Τι, βγάζαμε τον νου μου, αν έκαναν όλοι το ίδιο. Αν όλοι μεγάλοι με τους μεγάλους κήπους, άφηναν τα παιδιά που δεν έχουν να παίζουν σε αυτούς. Αυτό θα ήταν τρέλα. Τη φασαρία, τι ξεφωνητά. Θα τσαλαπατούσαν τα λουλούδια. Θα έτρεχαν πάνω στο γρασίδι. Τρέλα, τρέλα, σωστή. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα, ε. Δυστυχώς έχεις δίκιο, Μάτα. Έτσι είναι μεγάλη. Δηλαδή οι περισσότεροι μεγάλα. Δεν χαίρεσαι που περνάμε διακοπές μας σε ένα κήπο και δεν παίζουμε στον δρόμο να μας κυνηγάει κανένας στη φυλακά. Εσείς οι δύο είστε μαντοχειρικείς. Θα δεις που αυτός ήθελε να μας πάρει το μορμόλι. Σας ρώτησα κάτι. Παρακαλώ κύριε διευθυντή της αστυνομίας. Δεν είμαι και διευθυντής της αστυνομίας. Δηλαδή δεν είμαι εγώ. Είμαστε φίλοι της Καρούμπαλε. Καλημέρα σας κύριε Καρούμπαλε. Εγώ είμαι Μάντα και αυτός είναι ο Ρίκης. Ώστε έτσι, Μάντα και Ρίκης. Μα όλο φασαρία κάνετε. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Ή τουλάχιστον αν θα ξαναγίνει και δεύτερη φορά θα τιμωρηθεί. Θα ξαναγίνει τρεις. Ή πέντε, ή δέκα, ή πενήντα. Τότε θα πρέπει να φάτε μερικές στο πισινό. Τι, ποιο λέει και ο κύριος Κουρίνιας. Τι, ποιο έχει. Ναι, όμως ο Μορμόλης λέει ότι ο κύριος Κουρίνιας είναι της Κυρογρινιάρης. Τι λόγια είναι αυτά. Άμα το πω στο θείο σας. Ο Μορμόλης λέει επίσης πως οι αστυφύλακες που είναι μαρτυριάδες δεν θα γίνουν ποτέ διευθυντές της αστυνομίας. Τι πράγμα. Έτσι λέει ο Μορμόλης, εγώ δεν φτάσω τίποτα. Αυτό τον κύριο Μορμόλη θα τα ψάλα καλά. Υπέχεται κύριο Μορμόλη, πώς σου φαίνεται αυτό κύριο Μορμόλη. Κύριε Μορμόλη. Ο Μορμόλη σας παρακαλεί να μην το λέτε κύριο Μορμόλη, να το λέτε σκέτο Μορμόλη. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Α, εδώ βρίστε, εδώ είναι και ο Μορμόλης. Τι πράγμα. Να, αυτό που δει, το βλέπετε, αυτός είναι ο Μορμόλης. Από αυτόν αρχίσαμε. Και όταν κάνω φασαρία, ο Μορμόλης πάλι το να το συλλάβω. Ποιο. Τι ποιο, το κουτί, το Μορμόλη δηλαδή. Μα αυτός είναι ο Μορμόλης μας. Αυτό δεν μπορώ να το συλλάβω. Το πολύ πολύ να το κατασχέσω. Μην πλησιάζετε, καλύτερα να μην πλησιάζετε πολύ εκεί στη φύλακα, γιατί τίποτε ποτέ δεν κόνει. Μην τα πιστεύετε. Καταζήστε αμέσως το κουτί. Εμπρός, αμέσως. Αλλιώς θα σας αναφέρω στο Δήμο. Τότε εντάξει, θα κατασχέσω το κουτί. Ποιο κουτί, το Μορμόλη μας. Δεν θα το κατασχέσουμε το Μορμόλη, αλλά θα το κρατήσουμε όσο χρειάζεται για να συγκεκριμένει φόβο. Δαγκόνι! Δαγκόνι! Άκουσε τι να μας πάρει το Μορμόλι. Αυτός ήταν. Εγώ γιατί, ως τι φύλακας είπε. Τι είπε, φλακίες. Αν δεν ήσουν εσύ. Ακούς να μας πάρει το Μορμόλι. Α, τώρα δεν έχετε τίποτα. Ευχαριστηθήκατε. Τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε πίσω το Μορμόλι. Παιδιά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το Μορμόλι. Αυτά θα κάνουμε, θα τον ελευθερώσουμε. Πόσο όμως. Του βρήκα. Θα πάμε στο Δήμαρχο. Κιόλας, αμέσως κιόλας, πάμε στο Δήμαρχο. Παιδάκια, για πού το βάλατε. Σήμερα είναι ωραία μέρα, θα πάμε εδώ στο κήπο. Λέτε παιδιά, καθίστε. Α, εγώ δεν έχω όρεξη. Ούτε εγώ, μπορώ να πάω να παίξω λίγο. Μα τι συμβαίνει, είναι ώρα που εκεί του και θα πάμε μαζί. Κάθε μέρα έτσι κάνουμε.
Και τα παιδάκια πρέπει να τρώνε πολύ για να μεγαλώσουν και να γίνουν γερά. Ακριβώς. Λοιπόν, τελειώνεις. Εγώ δεν θέλω άλλο. Είσαι στο σώμα σου και τρώγε. Του τόσο χρόνο που στο ακουστόμα. Ό,τι υπάρχει στο τραπέζι θα το φάμε. Εισέκασε, εισέκασε παιδί μου. Μα τι κάνει. Όχι, όσο έκανε φάμε ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Εισέκασε, εισέκασε παιδί μου. Μα πώς κάνεις έτσι. Βοήθησε λιγάκι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Είμαι ένας άρρωστος. Ένας άρρωστος. Ένα ερείπιο. Ένα σαράβαλο. Μ' αρρώστησε. Μ' αρρώστησε ο Μορμόλης. Όμως ο κύριος Μπουρίνιας είναι φίλος και αφού το θυμόσταμε από το κουτί, το κάνω κομματάκια. Να έτσι.
προμόκτορ. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Έμαθα πως χρειάζεται στις υπηρεσίες. Καλημέρα σας, κύριε Δασκάλα. Επιτέλους, ήρθατε. Γρήγορα σας παρακαλώ, γρήγορα. Πάρτε τα και τα δύο από εδώ. Κλείστε το σχολείο και πάρτε τους για μια τιμωρία. Στις διακοπές αδύνατο. Άλλωστε τα σχολεία είναι κλειστά και εγώ δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα. Επίσης το κλείσιμο στα σχολεία και τη μωρή είναι όπου τα μάρα. Θα πρέπει να ξεπληκώ. Τι τρομόλις. Τρομόλις. Μορμόλις. Μορμόλις. Ναι, αυτό σου τι. Είναι ο μορμόλις μας. Έτσι, ε. Τι να είναι λοιπόν ο μορμόλις. Σαν χαρτόκουτο μοιάζει. Ναι, αλλά δεν είναι χαρτόκουτο. Το μορμόλι. Μα είναι ο μορμόλις. Νομίζω ότι κατάλαβα. Για πέστε μου και εμένα. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Το μορμόλι το καταλαβαίνουν μόνο τα παιδιά, κύριε Σίγουρα ένα πολύ χαζό παιδί. Και σαν πολύ άρεγο. Και μαρτυρλάκο. Εγώ είμαι ένα πολύ ήσυχο, πολύ εργατικό και πολύ καλό παιδάκι. Ναι, όμως αυτό το πολύ καλό παιδάκι έγινε ένας πάρα πολύ κακός δήμαρχος. Μα ξέρετε που αυτό ο κύριος Πουρίνιας... Παιδιά, φοβούνται τον κύριο Πουρίνια. Το φοβούνται. Μα τώρα δεν είπα πως είναι φίλοι του. Ωραία φιλία μου ένας τρέμει τον άλλο. Παρατήρησες ότι όλοι οι μεγάλοι τρέμουν κάποιους άλλους μεγάλους. Αχα! Εγώ δεν φοβάμαι τον μορμόλι. Φοβάσαι όμως τον κύριο Πουρίνια. Να πείτε στον κύριο Πουρίνια ότι δεν καταφέρετε τίποτα και ότι εμείς ξαναπήραμε τον μορμόλι. Ε, παιδιά, πού πάτε! Μην φεύγετε! Πείτε κάτι! Κάνε κάτι και εσύ αντιδήμαρχε και εσύ δασκάλα. Α, δεν θα μπορέσω. Ωχ, τι έχασα! Αν το μάθει ο κύριος Πουρίνιας, θα μου κόψει την καλημέρα. Θα στρέψει όλο τον κόσμο αντίον. Τι να κάνω, πρέπει να εξαφανιστώ για λίγο καιρό. Φεύγω αμέσως από την πίσω πόρτα. Εγώ κι εγώ δεν σας μπορώ άλλο. Τι γίνεται εδώ, πού είναι ο κύριος Δήμαρχος, πού είναι τα παιδιά. Ο Δήμαρχος και αντιδήμαρχος μόλις έσκασε και τα παιδιά έχουν ανήκει εκείνα. Με το μορμόλι. Ναι, με το μορμόλι. Φεύγω κι εγώ. Καταστροφή! Ο Δήμαρχος πρόσκησε και τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Πουρίνιας. Καλημέρα σας, κύριε Πουρίνια. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρος. Τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Καλημέρα σας. Θέλω να μιλήσουμε στον κύριο Δήμαρχο. Μάλιστα, στον κύριο Δήμαρχο. Τι μάλιστα, πού είναι. Έφυγε ταξίδι. Ταξίδι. Χάω δηλώς κι εγώ που τον νόμιζα για φίλο μου. Μα πρέπει να κάνει κάτι εδώ πέρα. Αυτός πάει ταξίδι. Θα θέλατε να το ζητήσετε. Να καταστρέψει το μορμόλι. Να κομματιάσει το κουτί. Να το πετσοκόψει. Να το κάψει. Να το λιανίσει. Και να το κάψει. Γεια σιγά, γεια σιγά, δεν κατάλαβα ένα λέξη. Κοιτάξτε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ άρρωστος. Ξέρετε από τι. Από το μορμόλι. Έχει οξία μορμολίτη. Κλαίει, υποφέρει. Ούτε τη λέξη δεν μπορεί να ακούσει. Και όταν ακούει τη λέξη μορμόλις, κλαίει, υποφέρει. Αν δεν εξαφανιστεί το επικίνδυνο κουτί, όλη η πόλη θα κολλήσει μορμολίτιδα. Ναι, αλλά χωρίς τον κύριο Δήμαρχο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο μορμόλι. Και τα παιδιά του ξαναπήραν το μορμόλι. Έτσι, έσχος. Ο Δήμαρχος το έσκασε. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα και τα παιδιά με το μορμόλι τριγυρίζουν ελεύθερα. Τώρα πια ένα μου απομένει. Ξέρω, μερικέ στο πισινό. Όχι. Τώρα δεν θέλει ούτε αυτό. Γρήγορα, φωνάξτε τον οδηγό. Μήπως είναι βάρο. Τι τώρα, ολόκληρο ο οδηγό με το μορμόλι. Ορίστε, το βλέπετε και μόνοι σας. Φωνάξτε τον οδηγό. Αν νομίζετε. Θα δείτε. Όλα θα δείτε. Πάει. Και θα το διορθώσει ο οδηγό. Δεν είναι στα αλήθεια άρρωστος. Απλά είναι λίγο παραπονιάρης.
είναι στο κρεβάτι. Πα, δεν είναι και τόσο άρρωστος. Είναι με τον κύριο Κουρίνια. Φάτε τώρα έτσι και άμα θελήσετε κι άλλα λάδι στην κουζίνα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, κύριο. Δώσε και λίγο στο μορμόλι. Τι είναι αυτό? Ο μορμόλις. Να, πάρε μορμόλι. Θέλει κι άλλο μορμόλι. Να πάρε κι άλλο μορμόλι. Καλή όρεξη, μορμολάκι. Θέλει κι άλλο. Να φάει, ρε Μαριέ, μορμόλι. Θα μας τα τελειώσει όλα. Θέλει κι άλλα. Θέλει κι άλλα. Τελείωσε, μορμόλι. Θέλει κι άλλο. Καλά. Πήγαινε στην κουζίνα να φέρεις. Μη πεις όμως ότι είναι για το μορμόλι. Συμπρός, τώρα είναι μόνο. Τώρα θα το καλοθρέψει, αλλά. Ρίγκη! Βοήθεια! Ρίγκη! Και τώρα, αγαπητέ μου Χαζοπέτρο, τέρμα το μορμόλι. Όχι αν δεν τη λέξει. Καλά, καλά, συγγνώμη. Θέλω να πω, θα το λιανίσω το κουτί. Προσεκτικά, προσεκτικά. Κάνε το ψόφιο. Θέλετε να δοκιμάσετε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Είμαι άρρωστος. Κουβιτσιάρι. Κι εσύ δεν τολμάς? Τολμάω. Στοίχημα. Ορμάω. Δεν φοβάμαι εγώ. Δεν είμαι δειλός. Επιτέλους. Και τώρα... Πιάνετε η βόμβα. Βόμβα! Όσο εγώ και μη παρέχει το ποτήρι γέμισε. Σήκανε κορέ του φέκι, όχι ολόξο δρόμισε. Γέρα πλούς τα ξαστά. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Στρατηγό. Καλημέρα κύριε στρατηγέ. Καλημέρα κύριε στρατηγέ. Καλημέρα στρατηγέ. Ανάπαυση, προσοχή. Ανάπαυση, προσοχή. Τώρα θα συζητήσουμε τις καταστάσεις. Αυτός. Τι έχει? Διατάξτε, ο συνάδελφος είναι άρρωστος. Μάλιστα, αυτός είναι ο μορμόλης. Πρέπει να φέρουμε το κακό. Έχει κάτω. Διατάξτε, διατάξτε. Συγγνώμη κύριε στρατηγέ, ξέρετε τώρα. Καλά είναι, καλά είναι. Πάμε να φέρουμε το βίντεο. Αγωνίζω, φοβερά στρατό κροντά. Με φωτιές να πολεμήσω και ψηλά παρόβουνα. Τι είναι αυτό? Θέλω να δεν τελείωσε το μορμόλι. Μισό λεπτό, παιδιά. Θα γεμίσουμε εμείς το κανάλι. Μα δεν έχουμε βίδες. Έχουμε όμως πορτοκάλια. Βαρέθηκα πια με έναν άντρα που κάνει συνέχεια τον άρρωστο και με δυο παιδιά που έχουν τρελάνει την πόλη με ένα μορμόλι. Αμ' εγώ τι είμαι? Σηκωθείτε, τι πάσατε, κοιμόσαστε!
Ωρα παλικάρι εκεί δυο. Όλα εντάξει. Βάλω στον τόνο σου κουρίκα. Ει, σήκω, τι κάνεις εκεί κάτω φιλέ, δες εμένα. Είμαι σίγουρος πως πάει αυτή τη φορά, πάει τέτοιο. Κυρία Χαζοπέδη, αυτό που κάνετε θα βάλετε την κίνδυνο. Κάμε δουλειά σου, Πουρίνια. Και τώρα, σειρά σου, σειρά τα χέρια. Α, δεν μπορώ, τώρα βλέπω. Ναι, αλλά πώς σας αναβάνετε. Δεν μου λέτε, κύριε Πουρίνια. Ποιος είναι αυτός εδώ, κύριος, και τι γυρεύετε και ίδιο στο σπίτι μου. Κύριε Χαζοπέδη, αυτό είναι ο στρατηγός. Στρατηγός. Αφού Χριστιανέ μου, δεν πες με αυτό το πράγμα. Μα τι κάνετε, κύρια μου. Παίρνετε το όπλο. Σας παρακαλώ πολύ να μου το επιστρέψεις άμεσα. Αφήστε τα αυτά. Σας ρώτησα τι γυρεύετε εδώ. Ένα όπλο και ένα κανόνι. Θέλω σίγουρα να εκτελέσω το μορμόλι. Το μορμόλι. Δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Όλη η πόλη τρελάθηκε. Ο δήμαρχος νόσκωσε. Ο άντρας μου αρρώστησε. Ο κύριος Πουρίνιας έγινε μανιακός, ένα κανόνι και τις κοπιτσιάρες ήταν λίγο στο σπίτι μου. Και όλα αυτά εξαιτίας του μορμόλι. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Μήπως θα μπορούσα να... Αυτό το πράγμα δεν είναι παιχνίδι, κύριε στρατηγέ. Θα το πετάξω στα σκουπίδια μαζί με αυτό το γελίο κανόνι. Α, προδοσία. Θα πάει να φέρω τον κύριο υπουργό. Μπράβο, τι απολύ ξένη, είσαι παλικάρι! Καλά, καλά, βοηθήστε με τώρα. Λοιπόν, τι περιμένετε, ψάξτε όλοι.
σε τρυπώνω, έχω μείνει για τη χώνο. Ακούσα γενναίο κρότο, κάποιο πρίξιμο, σαν να το ελάβω στα ρότο. Ήταν πρίξιμο, δεν καταλάβαινε ο γρή, δεν με νοιάζει και το γρή. Βρήκες κάτι, βρήκες κάτι, θα μου μείνει το γυνάτι, αφού γράφω παραγγή. Όπως θα φωνάξω τη χωροφυλακή. Ορκίζομαι υπουργικά να βρω τον πάγιο μασκαρά. Υπουργός Αγκάνι, όρκους βρείτε γρήγορα ενόρκους. Αχα, κάτι βρήκα εδώ. Φέρντε το πέτρα. Α, για να δω. Μα κάτι ήταν, κάτι στάθηκα. Το πόδι μου ήταν, κύριε Υπουργέ. Δεν το συλλάβω, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως το συλλάβω. Αλλά όχι αυτόν, αυτόν εκεί. Το γιατρό! Εμένα, ναι, εσένα. Και γιατί εμένα, παρακαλώ. Γιατί κάτι κρύβεις, γύρισε την πλάτη σου. Κάτι κρύβει. Ο Μαρμόλης. Για φέρτε να δάσεις την πλάτη. Το γιατρό. Το Μαρμόλη. Λυπάμαι πολύ, παιδιά. Τι στεναχωριές είχατε. Δεν αξίζει τίποτα. Ένα χάρτινο κουτί ήταν. Εντελώς τίποτα δεν αξίζει ένα χάρτινο κουτί. Μα νομίζω. Μα τι λέτε. Χάρτινο κουτί. Μα νομίζω ότι αυτός είναι ο Μαρμόλης. Ο Μπουρίνας. Α, εδώ είστε. Εδώ είναι και ο Μαρμόλης. Καλά, καλά, συγγνώμη. Θέλω να πω, τώρα τις βρω μόνο. Τα κακόμοιρα τα παιδιά. Τον κακομοίρη τον άντρα σου δεν το σκέφτεσαι. Κάμε δουλειά σου, Αγισίλε. Αισθάνομαι κιόλας καλύτερα. Αισθάνομαι σχεδόν καλά. Του κακομοίρη το Μαρμόλη. Μωρέ, λέει και τώρα ο Μαρμόλης όσο θέλεις. Ο Μαρμόλης πάει. Πέθανε. Κυρία Χαζομπέκη, θέλετε πίσω το Μαρμόλη. Ορίστε, πάρτε το. Αχ, ακόμα μας βρήκε. Αγριάζομαι. Ρίκη, πάντα. Τι συμβαίνει, θεία πολύ ξέρετε. Και δεν είναι το κουτί. Πάει ο Μαρμόλης. Ο Μαρμόλης. Αυτός είναι ο Μαρμόλης. Αυτό είναι ένα χάρτινο κουτί. Ωχ, πρόσκαι παιδάκι με τον παλιό σωλήνα σου. Μα αυτό δεν είναι παλιό σωλήνας. Αυτός είναι ο Μαρμόλης. Βοήθεια, ο Μαρμόλης. Πάλι την αρχή, πάλι τα ίδια. Αστυνομία, αστυνομία! Γρήγορα εκεί, ο Σωλήνας! Τι ο Σωλήνα! Δεν είναι ο Σωλήνας, είναι ο Μαρμόλης! Αφήστε μίσχο με τους Μαρμόλες! Δεν λέω καμιά ιστορία! Πάφτες! Έτσι, θα κομματιάσω όλους τους Μαρμόλες! Θα κάνω όλους τους Μαρμόλες κομμάτια! Τώρα έχουμε δύο Μαρμόλιδες. Τρεις Μαρμόλιδες. Τέσσερις Μαρμόλιδες. Πέντε Μαρμόλιδες. Επιτέλους το κατάλαβε και ο θείος. Είστε σίγουροι ότι εδώ μέσα είναι όλοι Μαρμόλιδες. Ναι. Κύριε Χαζομπέτρο, απαιτώ την εξήγηση. Εμένα μην μου φωνάζετε. Λέει ο Μαρμόλης. Να τον συλλάβω. Δεν μου παρατάς κι εσύ. Α, μη φωνάζεις με τα αυτιά του στη φύλλα. Λέει ο Μαρμόλης. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο κύριος Μουρίνιας. Ο κύριος είναι ο κύριος Μουρίνιας. Πως δεν μου καίγεται καθή. Λέει ο Μαρμόλης. Και στα ξένα σπίτια, λέει ο Μαρμόλης, να μην διατάζετε, λέει ο Μαρμόλης. Αλλιώς θα σας πετάξω έξω, λέει ο Μαρμόλης. Και πάσε πια, λέει ο Μαρμόλης. Έποψα, έποψα. Thank you.
Σε ποια να γκρινιάζεις, λέει ο Μορμόλης. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά.